Εδώ καταρχάς βλέπουμε για πρώτη φορά τις μηχανές ομάδας 2 στο απέναντι ρεύμα, τις είδαμε που περάσανε, οι οποίες πάνε ήδη στο σημείο, είναι αρκετά, δηλαδή τουλάχιστον 5 λεπτά στο σημείο πριν γίνει η δολοφονία, πριν έρθει ο Ροπακιάς. Περνάνε μηχανές. Βλέπουμε 4 μηχανές ομάδας 2. Πάνε προς το σημείο της Πανηγύρης Τσελάρη 60, που είναι το σημείο της δολοφονίας. Στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης είναι οι φίλοι του Παύλου Φίσα που τρέχουν από την Τζαντζάρη και στρίβουν αριστερά. Είναι αυτοί που πρόλαβαν να φύγουν φυσικά. Και επικρατεί μια μάχη λίγο και πάνω εκεί στη γωνία. Είναι δυσδιάκριτο, αλλά βλέπουμε ότι ξεκινάει η αναταραχή, η επίθεση στον Παύλο Φίσα και όσους έχουν μείνει από τους φίλους του εκεί. Μάλιστα. Και εδώ. Εδώ πέρα και πρώτη φορά είναι το Μάξι του Ρουπακιά που έρχεται, κατεβαίνει ο Ρουπακιάς, κοιτάει στο σημείο της επίθεσης, να δει τι γίνεται και πώς μπορεί να φτάσει εκεί με το μάξι του. Το βλέπουμε απόλυτα έρημος και ατάραχος. Ήσυχος, ωραίος, βγήκε, φυσικά. Τσέκαρε το περιβάλλον. Ακριβώς. Πώς θα πάει. Πώς ξαναμπαίνει στο αμάξι, μπαίνει με όπισθεν στην Τζαλδάρη. Εν ώρα κυκλοφορίας βλέπουμε περνάει κανονικά αμάξι και στα δύο ρεύματα. Έτσι, βλέπουμε το Ρουπακιά πώς μπαίνει, θα μπει αντίθετα στο ρεύμα. Έκανε αυτό μικρή. Που έχουν περιγράψει όλοι οι μάρτυρες. Του Φίσα και οι φοιτήτες και οι τόπες μάρτυρες και ο Νικολάου ο γείτονας. Και μπαίνει αντίθετα στο ρεύμα της Τζαλδάρη. Μετά από λίγο θα χαθεί από το πλάνο, αλλά είναι εκεί που έχουμε πει ότι φτάνει στο σημείο της δολοφονίας, αφήνει το αμάξι, κατεβαίνει και μαχαιρώνει. Μάλιστα. Αλλά βλέπουμε το πόσο ψύχρεμος, ατάραχος και οργανωμένος, σαν επαγγελματίας δολοφόνος σχεδόν, στόχευσε το θύμα, κατόπτευσε το στόχο του, μπήκε στο αμάξι, εντελώς παράνομα μπήκε χωρίς κανένα φόβο, αστυνομίας. Πολύ πιθανόν να είδε και την αστυνομία και τους φάρους φυσικά από μακριά, αλλά δεν τον πτώησε αυτό. Και μπήκε στο δεύτερο ρεύμα για να κάνει αυτό που έκανε. Τις ομάδες επικοινωνίας, Ρουπακιάς, Πατέλης, Λαγός, και να πω το η γυναίκα του Πατέλη. Ακριβώς, η συγκάλυψη. Και, ακριβώς. Αλλά και απουσίαζε το διάγραμμα, απουσίαζε η κλίση, πολύ σημαντική κλίση του Λαγού του Μιχαλολιάκου στις 1 παρα 20 το βράδυ της δολοφονίας. Απουσίαζε που είναι το διάγραμμα, υπάρχει μεταγενέστερο διάγραμμα που θα δούμε αργότερα. Υπάρχει ένα βίντεο με τον Καστιδιάρη να μιλάει στους Χρυσαυγίτες, να καθοδηγεί την πορεία κλπ. Φυσικά τον νεκρό, τον Αλή Αμπντουλμανάν και όπως είπα, δεκάδες αλλοδαπούς στα νοσοκομεία με σταυρωμένα κεφάλια. Μόνο εκείνη τη μέρα 19 αλλοδαποί και στο γεννηματά, άλλοι περίπου 20. Προκύπτει πρωταγωνιστική δράση της Χρυσής Αυγής στο Πογκρόμ και κύριο μέλος είναι ο Κασιδιάρης. Οι δυνάμεις της Χρυσής Αυγής συμμετέχουν με αλυσίδες και ρόπαλα και ηγείται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Και ήταν ο Κολιόπουλος ο μόνος που συνελήφθη και καταδικάστηκε. Σε ομάδα 10 ατόμων, σημαντικό αυτό, δεν ήταν ένας τρελός μόνος του. Ναι. Ήταν μια ομάδα οργανωμένη που σπάγανε μαγαζιά. Έρχεται η απόφαση, η οποία λέει: συμμετείχε σε δημόσια συνάθρηση πλήθους, με ενωμένες δυνάμεις διέπραξε βιοπραγίες. Συμμετείχε σε ομάδα 10 ατόμων που προκαλούσαν φθορές σε καταστήματα. Με πρόθεση κατέστρεψε ξένα ολικά πράγματα. Μιλάει για τον Μπαρέκα. Μιλάει για τον Καλπιτζή. Μιλάει για τον Γαλανάκη. Όπου τους έχουμε συναντήσει κι αλλού. Ο Μπαρέκας είναι κατηγορούμενο λεφτή. Ο Μπαρέκας στην Περινάκη του Πειραιά. Βέβαια. Το ίδιο και ο Καλπιτζής κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης και ο Γαλανάκης. Σιδεροβολωθιά, σφεντόνα, κινητά. Πολλά κινητά, συσκευές. Σε ονόματα άλλων. Σε ονόματα άλλων. Είναι κλεμμένα, ναι. Κάρτα παραμονή στην Ελλάδα. Αλλοδαπού. Αλλοδαπού. Πολύ πιθανόν και αυτό είναι από κάποια. Πώς. Από πού. 7 μαχαιριές. Ελάσσονο σημασία στα 6. Το ένα θανατηφόρο. Ήταν προφανώς αμυντικά τα 6 που γράφονται και προφανώς ήταν προσπαθούσαν να αποφύγει ο Σαχζάτη. Ήταν εξωτερικές που προσπαθούσαν να τον κόψουν και ήταν τα τραύματα αποφυγής που λέμε. Και του έκανα μια τελική. Και τελικά το ένα ήταν στην καρδιά. Κάτω από την καρδιά. Μάλιστα. Και τι βρέθηκε, 2 αναδιπλούμενα μάχαιρα, μια σφεντόνα, 3 μαχαίρια τύπου πεταλούδας, ένα αναδιπλούμενο. Αυτά που βρίσκονται συνήθως στις πίτες αυγητών. Μαχαίρια, στιλέτα, πεταλούδες. Διότι το ΕΚΑΒ, εδώ, στην πρώτη κλίση την οποία έχει απομαγνητοφωνήσει, που είναι η πρώτη κλίση που λέει το ίδιο το ΕΚΑΒ ότι δέχεται από τη Δίας, λέει ότι μιλάει με τη Δίας 12 και 4 λεπτά. Και μιλάει με τη Δίας 12 και 4 λεπτά και αυτό που της λέει ο άνθρωπος που καλεί το ΕΚΑΒ από τη Δίας, ότι υπήρχε επεισόδιο με άτομα της Χρυσής Αυγής και έτερα άτομα, μάλλον το ένα άτομο έχει μαχαιρωθεί. Σταμάτησε την προβολή, η ίδια η έδρα σταμάτησε την προβολή στα 50 λεπτά. Ακριβώς. Και ρωτάει πρόεδρος, γιατί στα 50 λεπτά είχαμε φτάσει στον Στέφανο Χίο να ταχώνει στον Παπουτσί. Μιλάμε τώρα για το 2011. Μάιο, έχει πέσει πάρα πολύ ξύλο σε μια πορεία μερικές εβδομάδες πριν. Πολύ ξύλο ήμουν εκεί. Ήταν πολύ το ξύλο που είχε πέσει. Αλλά άσχετο θέμα, παραλαμβάνω. Ήταν παντελώς. Ήταν άσχετο με τελώς. Ο Χίος λοιπόν ταχώνει. Τρελά αυτό κτλ. Η πρόεδρος λέει: μας ενδιαφέρει ο Παπουτσής. Κοντινή φωτογραφία, ξεκάθαρη, κρατούσε κατσαβίδι και προσπάθησε να κατσαβιδιάσει τον μετανάστη, τον οποίο δεν το λέω ούτε φουκαρά, ούτε άτυχο, ούτε τυχερό.
μάλλον είναι λαθρομετανάστης. Και να σηκωθεί να φύγει να πάει στην πατρίδα του. Αλλά όχι τέτοια συμπεριφορά. Και ζήτησε ο συνήγορος του Μιχαλολιάκου, όχι να δούμε όλη την εκπομπή. Που είναι μια μισή ώρα, γιατί μιλάει ο Μιχαλολιάκου στην εκπομπή αυτή και μπορεί να είναι κάτι σημαντικό αυτό που βλέπουμε στην κάρτα. Γιατί αν ο Παπαδήλης είχε μπει και τα 4-5 σημεία τα οποία ο ίδιος ενδιαφέρεται να, νομίζω ότι θα έχει προχωρήσει η διαδικασία αυτή τώρα και δεν θα καθόντουσαν μία ώρα να βλέπουν Στέφανο Χίο στην αίθουσα του δικαστηρίου σε μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη δίκη ακροδεξιάς εγκληματικής οργάνωσης. Ήταν μια εκπομπή που είχε προφανώς θέλει υπεράσπιση να δούμε τον Μιχαλολιάκο, να δούμε τον Μιχαλολιάκο την ομιλία του. Αλλά ήταν μια εκπομπή μια μισή ώρα που είχε άσχετα θέματα. Η υπεράσπιση προφανώς και θα θέλει και θα το συνεχίσει αυτό να βλέπουμε οτιδήποτε άσχετο να καθυστερήσει η δίκη. Να βλέπουμε 7 ώρες ντοκιμαντέρ για γεράκια.